βιοκοινότητα 2, τα συγκοινωνούντα δοχεία. Σήμερα θέλω να εκφράσω κάποιες σκέψεις μου σε σχέση με το ζήτημα της ελευθερίας μετακίνησης της εργασίας και τη λαθρομετανάστευση. Προσπαθώντας να προβλέψω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην πατρίδα μου την Ελλάδα σε σχέση με αυτές τις υφιστάμενες ιδιότητες της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, για να γίνει κατανοητή η απόψή μου, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την έννοια των οικονομιών κλίμακας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αργότερα. Λοιπόν, οι οικονομίες κλίμακας είναι ένας όρος των οικονομικών που αναφέρεται στη μείωση του κόστους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση αυξάνοντας την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και χαρακτηρίζει την παραγωγή ενός οποιοδήποτε προϊόντος. Αυτό οδηγεί στη σαφή τάση μεγέθυνσης των επιχειρήσεων και συγκέντρωσης της παραγωγής σε λίγους και πολύ μεγάλους παίκτες. Πρακτικά, τι σημαίνει οι οικονομίες κλίμακας? Όταν έχουμε μια σχετικά μεγάλη επιχείρηση, ένα, ας πούμε, πολύ μεγάλο εργοστάσιο που παράγει ένα αλφα προϊόν, λόγω του μεγέθους του αυτό το εργοστάσιο έχει την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτεί παραγωγικά μηχανήματα της τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία κάνουν καλύτερη χρήση των πρώτων υλών, εξοικονομούν, καταναλώνουν δηλαδή για τον ίδιο αριθμό παραγόμενων προϊόντων λίγο λιγότερες πρώτες ύλες. Και επίσης έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή την ίδια ποσότητα προϊόντων την παράγουν σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Άρα και εκεί έχουμε εξοικονόμηση τόκων λόγω της διατήρησης των αποθεμάτων πρώτων υλών μικρότερο χρονικό διάστημα. Ο κύκλος δηλαδή προμήθειας πρώτων υλών, παραγωγής και πώλησης του παραχθέντος προϊόντος είναι συντομότερος. Άρα και εκεί έχουμε κάποια οικονομία. Άρα, σε σχέση με ένα μικρότερο εργοστάσιο, το μεγαλύτερο εργοστάσιο μπορεί να παράγει κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο ανά μονάδα να κοστίζει στο μεγαλύτερο εργοστάσιο λιγότερα χρήματα. Αυτές είναι οι οικονομίες κλίμακας. Διαγραμματικά, σε αυτό το καρτεσιανό διάγραμμα, η ιδιότητα των οικονομιών κλίμακας απεικονίζεται από την καμπύλη μακροπρόθεσμου μέσου κόστους παραγωγής. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και στον κατακόρυφο άξονα, απεικονίζεται το μέσο κόστος. Βλέπουμε ότι όταν το εργοστάσιο παράγει σχετικά μικρή ποσότητα παραγωγής, την P1, τότε το μέσο κόστος παραγωγής, όσο κοστίζει μια μονάδα, κάθε ένα προϊόν, είναι σχετικά μεγαλύτερο. Όταν αυξήσω την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, της παραγωγής, τότε το μέσο κόστος μειώνεται. Αυτή η μείωση εκφράζει τις οικονομίες κλίμακας. Η έννοια των οικονομιών κλίμακας μπορεί να επεκταθεί γιατί υφίσταται και στον τομέα της διαφοράς, δηλαδή στην, ας πούμε, παραγωγή παρανομιών. Με ποια έννοια? Σε αυτό εδώ το καρτεσιανό διάγραμμα, στον οριζόντιο άξονα, απεικονίζουμε το πλήθος των προσώπων που σχετίζονται με τη διαφορά και συνεργάζονται για την διάπραξη των παρανομιών τους. Και στον κατακόρυφο άξονα απεικονίζουμε το μέσο ρίσκο ανά διαπραχθήσεως παρανομίας. Δηλαδή, όταν σε μια συμμορία, ας πούμε, είναι μικρότερο το πλήθος των προσώπων που την αποτελούν, τότε το μέσο ρίσκο των παρανομιών τους είναι σχετικά μεγάλο. Όταν η συμμορία από 2, 3, 4, 5 άτομα αυξηθεί πληθυσμιακά και γίνει, ας πούμε, οργανωμένο έγκλημα, τότε συνεργαζόμενοι πάρα πολλοί εγκληματίες μεταξύ τους θα καταφέρουν με την οργάνωση και με την κατάληψη διάφορων, ας πούμε, κρίσιμων τομέων της κοινωνίας ή των κρατικών υπηρεσιών να διαπράττουν τις παρανομίες τους με σχετικά μικρότερο μέσο ρίσκο σε
σχέση με τις παρανομίες που διαπράττουμε. Άρα, θεωρώ ότι η έννοια των οικονομιών κλίμακας αφορά και τη διαφορά. Ωραία. Πάμε τώρα να εξετάσουμε πώς επηρεάζονται όσον αφορά την πληθυσμιακή σύνθεση δύο χώρες. Παίρνω δύο χώρες για να απλοποιήσω την φραστική μου, αλλά φυσικά ότι πω ισχύει και για περισσότερες χώρες. Λοιπόν, παίρνω δύο χώρες, η μία να είναι σχετικά μικρή, αυτό το τετράγωνο, και μια άλλη μεγάλη χώρα, η οποία σε αυτό το τετράγωνο απεικονίζεται σαν μεγαλύτερο. Η έκταση του κάθε τετραγώνου αντιστοιχεί στην σχετική, στο σχετικό πληθυσμό. Μεγάλος πληθυσμός, μικρός πληθυσμός. Και εδώ βάζω, συλλήβδη, άλλο ένα ανοιχτό, πολύ μεγάλο, ας πούμε, τετράγωνο που αφορά τις χώρες προέλευσης της λαθρομετανάστευσης. Και ζωγραφίζουμε αυτές τις γραμμές και τις αντίστοιχες βάνες, οι οποίες μπορεί να κλείνουν ή να ανοίγουν, τις ροές της μετανάστευσης. Ας πούμε της εργασίας από εδώ και της λαθρομετανάστευσης από την δεξιά πλευρά. Επίσης, θεωρώ ότι και στις τρεις περιπτώσεις, και στη μεγάλη χώρα και στη μικρή χώρα και σε όλες τις χώρες προέλευσης της λαθρομετανάστευσης, η πληθυσμιακή σύνθεση αφορά τρεις διακριτές ομάδες. Η μία ομάδα είναι η κάτω, αυτή την οποία έχω γραμμουσκιάσει και αναφέρεται στο μέρος του πληθυσμού της αντίστοιχης χώρας που είναι ανακατεμένη με τη διαφορά, που διαπράττει δηλαδή παρανομίες. Στο πάνω μέρος του κάθε τετραγώνου που αντιστοιχεί στη χώρα, με τελίτσες έχω ζωγραφίσει εκείνη την υποκατηγορία του πληθυσμού, την πληθυσμιακή ομάδα, η οποία αναφέρεται στην πνευματική ελίτ. Δηλαδή, τους πιο έξυπνους, τους πιο δημιουργικούς, τους πιο ακαδημαϊκά εκπαιδευμένους, τους φιλόσοφους, τους καλλιτέχνες, τους ποιητές κλπ. Και στο μεσαίο τμήμα, με χ, έχω ζωγραφίσει τους μέσους πολίτες που είναι νομοταγείς, με μέσες ικανότητες, είναι οι νομοταγείς, ας πούμε, νοικοκυρέοι. Θεωρώ ότι και στις τρεις περιπτώσεις, μεγάλη, μικρή και χώρες πάντως της λαθρομετανάστευσης, οι αναλογίες είναι περίπου οι ίδιες. Όταν στην πάνω περίπτωση τα αντίστοιχα συγκοινωνούντα δοχεία, τα αντίστοιχα πληθυσμιακά δοχεία δεν είναι συγκοινωνούντα, δηλαδή όταν οι βάνες είναι κλειστές. Τι γίνεται όταν τα δοχεία γίνονται συγκοινωνούντα, όταν οι βάνες δηλαδή της μετανάστευσης ανοίξουν, επικρατεί νομότυπα ή παράνομα. Λόγω του φαινομένου των οικονομιών κλίμακα στη διαφορά, θεωρώ αναμενόμενο το μέρος της διαφοράς της μεγάλης χώρας να θέλει να μεταναστεύσει στη μικρή χώρα. Για ποιο λόγο? Για να πετύχει οικονομίες κλίμακας. Δηλαδή, συνεργώντας με τη διαφορά της μικρής χώρας και μάλιστα μέσα στο μικρότερο πλαίσιο της μικρής χώρας, στο λιγότερο πληθυσμό της μικρής χώρας, δηλαδή σαν ποσοστό η διαφορά θα είναι πολύ μεγαλύτερο εάν η διαφορά από τη μεγάλη χώρα μεταναστεύσει στη μικρή, θα αποτελεί από κοινού ένα σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της μικρής χώρας. Άρα, μέσω αυτής της συνέβειας, της διαφοράς των δύο χωρών, εφόσον μεταναστεύσουν όλοι και στον βαθμό που γίνεται αυτό στην μικρή χώρα, θα πετύχουν μια μείωση του μέσου ρίσκου διάπραξης παρανομιών. Με λίγα λόγια, κάλλιο πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη. Οι διεφθαρμένοι της μεγάλης χώρας φυσικά θα προτιμήσουν να πάνε στην μικρή χώρα και να την κάνουν δικιά τους, να κάνουν ό,τι θέλουν. Να διαφέρουν τα πάντα, τους θεσμούς, τα πάντα, την ελευθερία να την απομειώσουν, τη δημοκρατία σχεδόν να την εξαφανίσουν.
Άρα υπάρχει μια τάση, η διαφορά από τη μεγάλη χώρα να μεταναστεύσει στη μικρή. Διαβλέπω και μια άλλη τάση της πληθυσμιακής ομάδας της μικρής χώρας που αναφέρεται στην πνευματική ελίτ να θελήσει να μεταναστεύσει στη μεγάλη χώρα. Για ποιο λόγο? Πάλι για λόγω των οικονομιών κλίμακας, στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, τις οποίες οικονομίες κλίμακας θα απολαμβάνει η μεγάλη χώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί οι επιχειρήσεις στη μεγάλη χώρα απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερη αγορά. Άρα οι εγκαταστάσεις τους, οι υποδομές τους, η παραγωγική τους υποδομή είναι πολύ πιο τεχνολογικά τελευταία και απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις της μεγάλης χώρας πολύ καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Και φυσικά η πνευματική ελίτ της μικρής χώρας έχει κίνητρο να πάει και να δουλέψει στις καλύτερες, μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της μεγάλης χώρας. Αντίστοιχα και οι καλλιτέχνες έχουν μεγαλύτερο κοινό στο οποίο να απευθυνθούν στη μεγάλη χώρα. Και υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο η πνευματική ελίτ της μικρής χώρας θα θέλει να μεταναστεύσει στη μεγάλη χώρα. Για τον λόγο ότι με την αύξηση της διαφθοράς στη μικρή χώρα, η κατάσταση όσον αφορά την ποιότητα ζωής, την ποιότητα της δημοκρατίας, ελευθερίας και ασφάλειας στη μικρή χώρα θα επιδεινώνεται ραγδαία. Οπότε τα μέλη της πνευματικής ελίτ της μικρής χώρας φυσικά θα θέλουν να πάνε στη μεγάλη χώρα για να γλιτώσουν από τη διαφθορά της μικρής χώρας. Άρα φεύγει η πνευματική ελίτ από τη μικρή χώρα και πάει στη μεγάλη. Είδαμε την αλληλεπίδραση μεταξύ της μικρής και της μεγάλης χώρας. Να δούμε τώρα και την αλληλεπίδραση της μικρής χώρας σε σχέση με τις χώρες πρόληψης της λαθρομετανάστευσης. Σε αυτές τις χώρες, το τμήμα εκείνο του πληθυσμού που έχει να κάνει με τη διαφορά, φυσικά χαρακτηρίζεται και από τυχοδιοκτισμό, και από συμφέρον, ας πούμε, να απολαύσει συνθήκες μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας. Οπότε θα κάνει ό,τι μπορεί για να μεταναστεύσει μέσα στην μικρή χώρα και να αυξήσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό του πληθυσμού της μικρής χώρας που σχετίζεται με τη διαφθορά. Η οικονομική ελίτ των χωρών προέλευσης της λαθρομετανάστευσης φυσικά έχουν κίνητρο να μεταναστεύσουν σε μια άλλη χώρα μέσα στην οποία να απολαύσουν όσο γίνεται μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας. Για το λόγο ότι οι χώρες αυτές είτε είναι αναπτυσσόμενες, είτε είναι σε δικτατορικά καθεστώτα, είτε σε εμπόλεμες καταστάσεις. Εννοείται ότι η οικονομική κατάσταση σε αυτές τις χώρες δεν είναι και είναι σχετικά άσχημη, ας πούμε. Οπότε, τι είναι αναμενόμενο? Καταρχήν, να μεταναστεύσουν προσωρινά στη μικρή χώρα και με πρώτη ευκαιρία πάλι να μεταναστεύσουν και να καταλήξουν και να κατοικήσουν μόνιμα στη μεγάλη χώρα. Τελικά, όταν όλη αυτή η δυναμική προχωρήσει για ένα ικανό χρονικό διάστημα, πού αναμένεται να ισορροπήσει? Κατά τη γνώμη μου, θα ισορροπήσει σε μια κατάσταση όπου στη μεγάλη χώρα πρώτα απ' όλα ο συνολικός πληθυσμός θα αυξηθεί. Γιατί θα έρθει ένα μέρος του πληθυσμού από τη μικρή χώρα και ένα άλλο μέρος του πληθυσμού των χωρών προέλευσης της λαθρομετανάστευσης. Και μάλιστα στη μεγάλη χώρα το ποσοστό της διαφθοράς θα είναι πολύ πολύ μικρό, σχεδόν αμιλητέο. Ένα τεράστιο μεγάλο δυσανάλογο ποσοστό θα είναι η πνευματική ελίτ της μικρής χώρας και των χωρών προέλευσης της λαθρομετανάστευσης και όλο το υπόλοιπο θα αποτελείται από νομοταγείς, νοικοκυρέους ανθρώπους που θα έχουν πάει εκεί ήσυχα και νόμιμα να εργαστούν.
στη μικρή χώρα ο πληθυσμός θα είναι περίπου ίδιος, αλλά είναι αναμενόμενο η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του πληθυσμού να έχει σχέση, να έχει καταλήξει να έχει σχέση με τη διαφθορά. Είτε γιατί από πριν την είχε, όταν βρισκόταν στη μεγάλη χώρα ή στις χώρες της πρόνευσης της λαθρομετανάστευσης ή και στην ίδια την μικρή χώρα, είτε και να ήταν προηγουμένως απλή νοικοκυρέη νομοταγής και να εξωθήθηκαν στην διαφθορά για να επιβιώσουν, για λόγους επιβίωσης. Και καταλήγει δηλαδή η μικρή χώρα απόλυτα διαφθαρμένη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει διαβρωμένους κρατικούς θεσμούς, σημαίνει διαβρωμένη εικονική δημοκρατία, σημαίνει ένα οικονομικό σύστημα γεμάτο διαφορά, γεμάτο μαύρα κεφάλαια, μια διαλυμένη χώρα, η οποία πιθανώς κάποια στιγμή να απολέσει και την εθνική της κυριαρχία. Η πατρίδα μου, η Ελλάδα, είναι μια μικρή χώρα και αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η εργασία, η μετανάστευση της εργασίας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες, θεσμικά είναι ελεύθερη. Ταυτόχρονα εξελίσσεται με όχι ευβίωνο ρυθμό και λαθρομετανάστευση. Βάσει της συλλογιστικής που περιέγραψα, αναμένεται να καταλήξει μια χώρα στην οποία να έχει επικρατήσει σχεδόν απόλυτα η διαφορά. Εγώ δεν θέλω η πατρίδα μου να καταντήσει έτσι. Δεν θέλω στην Ελλάδα νομοταγείς άνθρωποι να καταλήγουν άδικα στη φυλακή. Να μην μπορούν να δουν τα δικαστικά τους δικαστικούς τους φακέλους. Να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Ή να καταλήγουν στην εξορία με προφάσεις. Ή να μην μπορούν έντιμοι άνθρωποι και νομοταγείς να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Να μην υπάρχει δηλαδή ισοπολιτεία. Κατά τη γνώμη μου, οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο και κατά αναλογία και σε σχέση με την μετακίνηση των κεφαλαίων, θα πρέπει να τροποποιηθεί.